Πάμε λοιπόν στη συνέντευξή μας με τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Μη μου στέλνετε μηνύματα συνεχώς για τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο του ΔΟΛ, τον εκδότη, τον κύριο Σταύρο Ψυχάρη. Θα το θέσω το θέμα, σας το έχω υποσχεθεί, μην αδειμονείτε. Στη συνέχεια θα τα ρωτήσω όλα και για τη γάτα των Ιμαλαΐων και για το μπικρό εσπρέσο και για το πώς διαταράχθηκε η σχέση αυτή. Έρχομαι όμως στην αξιολόγηση που κατά τη γνώμη μου είναι το άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Και θέλω να ξεκινήσω, κύριε Πρόεδρε, ρωτώντας αν πάλι έχουμε μπει στη διαδικασία της πολιτικής διαπραγμάτευσης. Αν δηλαδή θα επαναληφθεί εν έτη 2016 αυτό που έγινε το 2015. Μια μακρά πολιτική διαπραγμάτευση, να σέρνεται η οικονομία με την αβεβαιότητα, την αστάθεια που δημιουργεί το γεγονός ότι δεν κλειδώνει η αξιολόγηση. Αν αυτή τη φορά εκμεταλλευόμενοι το προσφυγικό, την προσφυγική κρίση, προσπαθούμε και πάλι να αποφύγουμε να υλοποιήσουμε αυτά που ψήφισε η Βουλή μας τον Αύγουστο ως τρίτο μνημόνιο. Κύριε Χατζηνικολάου. Και σας ρωτώ, γιατί αυτό, ακόμα και αν δώσει αποτέλεσμα πρόσκαιρα, η οικονομία στη συνέχεια θα το βρει μπροστά της, αν δεν έχουμε κάνει αυτά που πρέπει να κάνουμε, αυτά που πρέπει να διορθώσουμε. Αυτό πια δεν το ισχυρίζεται ούτε ο κύριος Βέμπερ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είναι ο πιο σκληρός απέναντί μας. Με θεωρείτε χειρότερο και από αυτόν, λοιπόν. Εμένα μου αρκεί να πάρω απάντηση στο ερώτημά μου. Κοιτάξτε, δεν έχει καμία ομοιότητα η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα με αυτή στην οποία βρισκόμασταν στο πρώτο εφτάμηνο. Στο πρώτο επτάμηνο είχα λάβει εντολή σκληρής διαπραγμάτευσης και αυτό υλοποιούσα. Το Σεπτέμβρη, στις 20 Σεπτέμβρη, έλαβα εντολή υλοποίησης της συμφωνίας που υπογράψαμε μετά από όλα όσα συνέβησαν, τηρώντας όμως τις κόκκινες γραμμές στις οποίες δεσμεύτηκα απέναντι στον ελληνικό λαό. Και τη συμφωνία την τηρούμε κατά γράμμα. Και πρέπει να σας πω, για να μην λέμε πράγματα τώρα στον αέρα, είναι η πρώτη φορά που πριν από μια κρίσιμη αξιολόγηση, αυτή είναι η πιο κρίσιμη γιατί θα μας δώσει και την πολυπόθετη διαγραφή ελάφρυνση του χρέους, την Ιθάκη μας, θα έχουμε τη δυνατότητα επιτέλους να βγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο και να μπούμε σε έναν ενάρετο κύκλο. Να μας εμπιστευτούν οι αγορές, οι επενδυτές. Εμείς λοιπόν, είναι η πρώτη φορά έλεγα, όπου οι εκτιμήσεις σε σχέση με το τι χρειάζεται να γίνει, τις υπολοιπόμενες μεταρρυθμίσεις εννοώ και το κενό που πρέπει να καλύψουμε της ελληνικής κυβέρνησης, συμπίπτουν σχεδόν απόλυτα με τις εκτιμήσεις των τριών ευρωπαϊκών θεσμών. Του ESM, της ECB, δηλαδή του Μηχανισμού Σταθερότητας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κομισιόν. Μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει μια διαφορετική εκτίμηση, η οποία εκτίμηση δεν μπορεί να βασιστεί είναι μέσα και σε κάποια δεδομένα. Εγώ πριν έρθω διάβαζα τη νέα ανακοίνωση της Ελστάτ που έλεγε ότι η ύφεση τελικά δεν ήταν μείον 0,7 το 2015, αλλά μείον 0,3. Να σας πω και άλλα δεδομένα. Το 2015 τελικά, παρά τις δυσκολίες, ενώ είχαμε υπολογίσει... Είπατε για την ύφεση και δεν θέλω να το αφήσω αυτό να περάσει έτσι. Διότι η πρόβλεψη για το 2015 ήταν 3% ανάπτυξη. Θέλω να πω, αν δεν είχε η πρόβλεψη που υπήρχε στα τέλη του 2014 για το 2015... Ξέρετε ποιες ήταν οι προβλέψεις το 2010 για το 2011, το 2011 για το 2012. Αν δεν είχε γίνει αυτή η μακρά, ατέρμονη θα έλεγα, διαπραγμάτευση, που κατέληξε με το δημοψήφισμα, ένα δημοψήφισμα που μετέτρεψε το όχι σε ναι... Το αμφισβητώ και έκλεισε κάθετα τις τράπεζες, και οριζόντια αυτό, κύριε. Και έκλεισε τις τράπεζες. Το αμφισβητώ κάθετα και οριζόντια. Και να σας πω γιατί. Πάντως δεν θα ήμασταν στο μηδέν. Οι εκτιμήσεις αυτές ήταν απολύτως υπερφύαλες, διότι αν ερχόταν η πέμπτη αξιολόγηση έτσι όπως είχε συμφωνήσει ο κ. Σαμαράς, τότε αυτό που θα ερχόταν στη χώρα το 2015 θα ήταν ένα πρωτογενές πλεόνασμα που θα ήταν υποχρεωμένοι 3% και 4% και κάτι το 2016. Ποιος θα τα έφερνε αυτά τα μέτρα, πού θα τα βρίσκει αυτά τα μέτρα, θα είχαν ηφαισιακή επίπτωση αυτά τα μέτρα.
Δεν μπορούμε λοιπόν να συγκρίνουμε πραγματικά δεδομένα με προβλέψεις άστοχες και απολύτως έολες, σαν αυτές που φάει με το κουτάλι τόσα χρόνια. Ο κύριος Βενιζέλος λέει που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Ο κύριος Βενιζέλος λέει ότι το mail Χαρδούβελη ήταν παιδική χαρά μπροστά στο μνημόνιο σας. Εντάξει. Και ο κύριος Βενιζέλος έχει κάνει πολύ εύστοχες και ομουριστικά, θα έλεγα, πολλές φορές δηλώσεις κατά καιρούς στο παρελθόν. Αλλά αντί να κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις, να αναλογιστεί τις μεγάλες ευθύνες που έχει για το PSI, για τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ που χρεώθηκαν στα ταμεία και που καλούμαστε εμείς σήμερα να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά για τα 40 χρόνια που λαιλάτισαν τα ταμεία, Πασό και Νέα Δημοκρατία, και μετά να κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις περί παιδικής χαράς. Κύριε Χατζηνικολάου, έχω μέσα μου οργή για αυτά που συμβαίνουν. Και επιτρέψτε μου τον τόνο. Κύριε Θα έρθω Πρόεδρε. Λοιπόν τώρα, γιατί με διακόψατε εκεί που σας έλεγα. Σας διέκοψα ότι για να το 2015, προεβλέπετε ανάπτυξη και πήγαμε σε ύφεση. Το 2015 λοιπόν είχαμε ύφεση 0,3% αντί της πρόβλεψης που είχαμε το καλοκαίρι για 2,5% ύφεση. Το 2015 είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα 0,2% και όχι πρωτογενές έλλειμμα 0,25% που προέβλεπε η συμφωνία. Το 2015 υπερκαλύψαμε τους στόχους στα έσοδα κατά 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2015 επίσης, διότι όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία, καταφέραμε και απορροφήσαμε στο 98% τα ταμεία, τους πόρους του ΕΣΠΑ και για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα ήταν η πρώτη σε απορροφητικότητα ΕΣΠΑ. Το 2015 το λοιπόν, το είχατε και γιατί χρωστάει το κράτος πολλά χρήματα στην ιδιωτική οικονομία. Λοιπόν, δεν έγινε. Κανα πεντάρι, κανα ταλιράκι δις πάντοτε χρωστάει το κράτος. Πάντοτε χρωστούσε και γι' αυτό έχουμε τη συμφωνία που έχουμε κάνει με τους εταίρους μας και γι' αυτό όταν με ρωτάνε τι πήρατε σε σχέση με αυτό που σας δίναν στο σχέδιο Juncker που μας δίνανε 5 μήνες κάλυψη χωρίς φράγκο για τα ληξιπρόθεσμα. Πήραμε κάλυψη για 3 χρόνια με τη δυνατότητα να αποπληρώνουμε με τις δόσεις τις οποίες θα έχουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου. Είναι λίγο αυτό. Αλλά να απαντήσω το επιχείρημά μου ποιο είναι, ο ερημός μου ποιος είναι. Ότι από τότε που κάναμε τη συμφωνία μέχρι σήμερα υλοποιούμε κατά γράμμα τη συμφωνία και τα αποτελέσματα που έχουμε είναι πολύ θετικότερα από τις προβλέψεις που είχαμε τον Ιούλιο όταν κάναμε τη συμφωνία. Ακόμα και για το κρίσιμο θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, που υπήρχε εκτίμηση ότι θα χρειαστούν 25 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ χρειάστηκαν μόλις 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ευτυχώς που την κάναμε. Αυτό είναι αλήθεια, την αλλά ανακεφαλαιοποίηση εγκαίρως. Οι μετοχές τους στο χρηματιστήριο έχουν φάει πολύ ξύλο. Ευτυχώς λοιπόν που ολοκληρώσαμε επιτυχώς και εγκαίρως την ανακεφαλαιοποίηση, διότι αν δεν το είχαμε κάνει, τώρα μπροστά στα απόνερα της νέας μικρής κρίσης που έρχεται από την Κίνα, οι τράπεζές μας θα ήταν ευάλωτες. Θέλω λοιπόν να έχουμε πω τελειώσει με τις τράπεζες, κύριε Πρόεδρε, μια που το λέτε τώρα για να τα κλείνουμε τα θέματα. Έχουμε τελειώσει ή μπορεί να χρειαστούν πάλι ανακεφαλαιοποίηση στο άμεσο μέλλον και ακόμη αν αυτή η φημολογία που έρχεται και ξανάρχεται διαρκώς για κούρεμα καταθέσεων, για bail-in, έχει κάποια βάση. Κύριε Χατζηνικολάου, οι ελληνικές τράπεζες. Και πότε θα τελειώσουμε με αυτά τα capital controls. Οι ελληνικές τράπεζες. Που μας τα φορτώσατε με το δημοψήφισμά σας. Οι καλύτερα να ξέρατε, κύριε Πρόεδρε, ότι μαζί με το δημοψήφισμα. Ένα είναι τα ερωτήματα για να απαντάω. Ένα είναι οι τράπεζες. Το ξέρατε ότι μαζί με το δημοψήφισμα έρχεται και το capital, έρχονται και τα capital controls. Θυμάμαι εσείς ο ίδιος το 2012. Το είπατε σε μένα. Το ήξερα το 12 ότι θα έρθει το 15. Ξέρατε ότι το δημοψήφισμα φέρνει κλείσιμο τραπεζών. Ναι. Το λέγατε για τον Γιώργο Παπανδρέου τότε και το δημοψήφισμα που σχεδίαζε λοιπόν να κάνει. Θα απαντήσω. Αλλά θα απαντήσω ένα-ένα τα ερωτήματα. Λέω λοιπόν ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι οι καλύτερα ανακεφαλοποιημένες τράπεζες σήμερα στην Ευρώπη. Έχουν πρόσφατη ανακεφαλοποίηση, ισχυρά κεφάλαια. Και δεν υπάρχει κανένας μα κανένας φόβος αυτή τη στιγμή. Άλλες χώρες έχουν πολύ υψηλότερο φόβο απέναντι στα απόνερα που έρχονται ξανά. Τα βλέπουμε. Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν κανένα φόβο. Βεβαίως αυτό έχει να κάνει και με το ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων και η πορεία της οικονομίας. Θέλω λοιπόν να πω ότι για μας η
επιτυχής και έγκυρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι ο δύσκολος σκάβος τον οποίο πρέπει να περάσουμε για να γυρίσουμε σελίδα, για να γυρίσει η ελληνική οικονομία σελίδα. Και αυτή την ώρα το μόνο που με απασχολεί, αν θέλετε, κλείνω τα αυτιά μου σε σιρήνες και το μόνο που με απασχολεί είναι η χώρα να φύγει από αυτή την περιπέτεια. Να φύγει όμως χωρίς να έχει δώσει την κοινωνική της συνοχή, να την έχει διαρρήξει, χωρίς να έχει ενδώσει σε πιέσεις για παράλογες απαιτήσεις. Εφαρμόζουμε τη συμφωνία κατά γράμμα. Δεν υπάρχει κανένα δικαιολογητικό σε απαιτήσεις υπερβολικών ελλημάτων που δήθεν δεν προκύπτουν από πουθενά. Τα αποτελέσματα από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα ήταν ευνοϊκότερα όλων των εκτιμήσεων και είμαι σχετικά ευτυχής, διότι για πρώτη φορά όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί συγκλίνουν με τις εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Κινδύνος κουρέματος καταθέσεων υπάρχει κανένας, μπροστά. Κανένας. Το λέτε με τα λόγου γνώσεως. Κανένας κίνδυνος κουρέματος καταθέσεων δεν υπάρχει σε ελληνικές τράπεζες. Το 2016, το δεύτερο εξάμηνο, βγαίνουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και αν όλα πάνε καλά... Αν έχει κλείσει η αξιολόγηση. Καλά, προφανώς. Θα κλείσει. Θα κλείσει η αξιολόγηση. Πότε? Όταν έχουμε όλη την Ευρώπη, όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, να εγκρίνουν το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που έχει κάνει η ελληνική πλευρά. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είμαστε πια αδύναμοι, ούτε μόνοι. Ούτε αδύναμοι, ούτε μόνοι. Κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ένα εγγενές πρόβλημα όμως. Εγώ θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Ποιο είναι αυτό? Το ότι η Ευρώπη έβαλε μέσα στα δικά της τα χωράφια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το οποίο ταμείο έχει τους δικούς του κανόνες. Και εκτιμήσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τον τρόπο σκέψης, αν θέλετε, που υπάρχει στην Ευρώπη για το πώς μπορεί να βγει η οικονομία από την κρίση. Εγώ, ξέρετε πολύ καλά, δεν ήμουν από αυτούς που επιθυμούσα διακαώς την παρουσία του Ταμείου στο τρίτο πρόγραμμα. Έκανα όμως αυτή την υποχώρηση, διότι έπρεπε να υπάρξει συμφωνία. Τώρα λοιπόν αυτό το οποίο και εγώ, αλλά θέλω να πιστεύω και όλοι οι Ευρωπαίοι συνειδητοποιούν, είναι ότι πρέπει να υπάρξει μία επιστροφή στο ρεαλισμό από την πλευρά του Ταμείου για να προχωρήσουμε. Και θέλω να σας πω, δεν συσχετίζω καθόλου την αξιολόγηση με την προσφυγική κρίση. Ούτε είναι στο σχεδιασμό μου αυτό που είπατε πιο πριν, να τους πω ότι ξέρετε έχεις προσφυγική κρίση, εφόσον έχουμε κρίση ελάτε να βγούμε έξω από τα πλαίσια της συμφωνίας. Η συμφωνία θα τηρηθεί. Όμως η προσφυγική κρίση εκ των πραγμάτων βάζει σε άλλο πλαίσιο τον τρόπο σκέψης στην Ευρώπη. Διότι αυτή τη στιγμή το σύνολο της Ευρώπης και κυρίως οι ηγέτες δυνάμεις της Ευρώπης συνειδητοποιούν ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα μεγάλο κίνδυνο. Άκουγα προχθές τις δηλώσεις του Φρανσουά Ολάντ. Πέρα από αυτά τα πολύ καλά για μας, αλλά δεν μένω εκεί, στο ότι η Ελλάδα είναι η κοιτίδα του πολιτισμού και χωρίς την Ελλάδα. Μένω σε κάτι πολύ σημαντικό. Τι είπε ο Ολάντ? Είπε ότι τώρα με αυτή την κρίση συνειδητοποιούμε ότι αν τότε είχαμε ενδώσει στις πιέσεις κάποιων ανοήτων για τον Brexit, η Ευρώπη σήμερα δεν θα είχε τη δυνατότητα να προφυλαχθεί. Θα είχε ξεκινήσει η αρχή του τέλους. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτή την εκτίμηση. Αλλά για να μην αναφέρομαι μονάχα σε αυτούς που είναι παραδοσιακά σύμμαχοί μας, άκουγα χθες τις δηλώσεις από τη Σανγκάη, ακόμα και του κύριου Σόιμπλε, ο οποίος για πρώτη φορά είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει ταυτόχρονα δύο κρίσεις. Λέω λοιπόν ότι τούτη την ώρα πρέπει οι ηγέτιδες δυνάμεις της Ευρώπης να συνειδητοποιήσουν τις μεγάλες απειλές. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της διαφωνίας ανάμεσα στους θεσμούς, θα πρέπει να ζητήσουν από το Ταμείο μια ξεκάθαρη τοποθέτηση. Ή συμφωνείς με το πρόγραμμα και μένεις, άρα έρχεσαι σε ρεαλιστικούς στόχους, ή αν δεν συμφωνείς με το πρόγραμμα και θες να αποχωρήσεις, να μας το πείτε, να μας το πεις εγκαίρως. Αυτή είναι η στάση μου, τη λέω ανοιχτά, και πιστεύω ότι αυτή πρέπει να είναι και η στάση της Ευρώπης συνολικά. Διότι αυτό δεν που διαβάζω υπάρχει και περιθώριο ακούω, ή πολυτέλεια αυτή τη στιγμή για νέο είδους διαφωνίες. Αυτό που διαβάζω και ακούω, κύριε Πρόεδρε, για μια ξεχωριστή συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ένα ξεχωριστό μνημόνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
από το οποίο θα πάρουμε κάποια χρήματα, 5-6 δις, και θα έχουμε μια ξεχωριστή σχέση από αυτή που έχουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχει αυτό πάνω στο τραπέζι? Όχι, κύριε Χατζημαρκάκη, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Επομένως, ή το Ταμείο μένει στο κουαρτέτο και εναρμονίζεται με την υπόλοιπη Ευρώπη, ή διαφορετικά η Ευρώπη εξαγοράζει το κομμάτι του δανεισμού μας που είναι στο Ταμείο. Κύριε Χατζημαρκάκη, για να καταλάβετε και εσείς και οι τηλεθεατές μας, η παρουσία του Ταμείου στο πρόγραμμα δεν έχει να κάνει... Θυμάμαι και τον κύριο Σαμαρά στο τέλος της θητείας του, λίγο πριν από τις εκλογές, να τοποθετείται κατά της παρουσίας του Ταμείου στο πρόγραμμα και να τρώει πόρτα από την Ευρώπη. Η παρουσία Η παρουσία του Ταμείου στο πρόγραμμα δεν έχει να κάνει με τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας. Άλλωστε, το γεγονός ότι δεν χρειαστήκαμε 25, όπως είχαν υπολογίσει αρχικά, αλλά μόλις 5,7, μας δίνει την δυνατότητα να καλύψουμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες και χωρίς την παρουσία του Ταμείου. Μόνο από τον ESM. Η παρουσία του όμως είναι συμβολική, έχει έναν ισχυρό συμβολισμό και ιδίως έχει έναν ισχυρό συμβολισμό σε σχέση με τις πιέσεις που υπάρχουν και στο Γερμανικό Κοινοβούλιο για την αναγκαιότητα της παρουσίας του. Για να ελέγχει, γιατί η Ευρώπη δεν έχει μηχανισμό ελέγχου. Σοβαρό μηχανισμό ελέγχου. Κατά την άποψή μου, αυτή είναι μια πρόφαση. Έτσι λένε. Διότι θα μπορούσε να αποκτήσει η Ευρώπη. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Ευρώπη δεν έχει τη δυνατότητα. Δηλαδή, σαν να αναγνωρίζουμε ένα έλλειμμα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να ζούμε με αυτό το έλλειμμα. Υπάρχει το έλλειμμα αυτό, υπάρχει. Επιτρέψτε μου να έχω διαφορετική άποψη, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα τώρα. Το ζήτημα τώρα είναι να υπάρξει επιτέλους μια συμφωνία ανάμεσα στους θεσμούς για να προχωρήσουμε. Και να προχωρήσουμε... Εμείς στα πρακτικά θέματα της αξιολόγησης, στο ασφαλιστικό ας πούμε, έχουμε προτείνει λύσεις οι οποίες είναι βιώσιμες. Απολύτως. Θέλω να πω, ακούω μία γκρίνια Thompson, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση στο ασφαλιστικό αν δεν μειωθούν συντάξεις. Και θέλω να σας ρωτήσω γιατί το λέει αυτό, αν εσείς έχετε βρει όντως τα χρήματα που απαιτούνται για να μην μειωθούν οι συντάξεις. Και αν θα επιμείνετε σε αυτή την κόκκινη γραμμή. Δεν είμαι ο κατάλληλος να σας απαντήσω γιατί το λέει. Παρότι βέβαια, πώς, δεν σας έχει πει γιατί το λέει. Όχι. Προφανώς Μην θυμώνετε, κύριε Πρόεδρε. Δεν θυμώνω. Προφανώς, για να το λέει. Καταρχάς δεν συνομιλώ εγώ με τον κύριο Thompson. Προφανώς κάποιες από τις προτάσεις ελληνικής κυβέρνησης δεν τον πείθουν. Για να λέει ότι η πρόταση δεν είναι βιώσιμη, σημαίνει ότι κάποια από τα κονδύλια που εσείς λέτε ότι θα εξασφαλίσετε, αυτός δεν πιστεύει ότι θα τα εξασφαλίσετε. Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου. Και δεν μπορεί να μην σας έχει πει ποια είναι αυτά. Κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε. Η ελληνική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να καταθέσει προτάσεις μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας. Μέσα στο γράμμα της συμφωνίας. Η συμφωνία λοιπόν μας αναγκάζει να προχωρήσουμε σε μία μεταρρύθμιση που θα εξασφαλίζει τη μείωση των κρατικών δαπανών για το ασφαλιστικό σύστημα κατά 1% το καθάριστο εγχώριο προϊόντος. Και αυτή τη μείωση την επιτυγχάνουμε με μια σειρά από ρυθμίσεις, σημαντικότερη εκ των οποίων είναι μια σημαντική συμφωνία κοινωνικής για τις ασφαλιστικές εισφορές. Σε ό,τι αφορά τις εργοδοτικές εισφορές που υπήρξε και προς τιμήν τους από τις περισσότερες... Η Τρόικα το δέχεται από αυτό. Τις περισσότερες... Μα αυτό σας εξηγώ τόση ώρα ότι η Τρόικα, ακριβώς επειδή δεν είναι ένα νέο πράγμα, δεν έχει απαντήσει ενιαία. Οι συνομιλητές μας επισήμως δεν έχουν φέρει αντίρρηση σε αυτό. Ακριβώς διότι δεν μπορούν να φέρουν αντίρρηση σε αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, προσέξτε. Εάν ήταν να μην έχει καμία κυβέρνηση που βρίσκεται σε πρόγραμμα την επιλογή να διαμορφώσει μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας το δικό της σχέδιο, τότε δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχουν κυβερνήσεις. Στη θέση τη δική μου θα ήταν ο κύριος Thompson και στη θέση του κύριου Τσακαλώτου θα ήταν, ξέρω εγώ, ο αντίστοιχος της Κομισιόν. Οι κυβερνήσεις υπάρχουν για να διαμορφώνουν μέσα στο πλαίσιο των στόχων τη δική τους πολιτική, τη δική τους στρατηγική, με βάση αυτό που εκτιμούν ότι είναι η ανάγκη της κοινωνίας.
Και θέλω να σας πω ότι και στο εσωτερικό της χώρας, ανάμεσα στα κόμματα υπάρχουν διαφορές. Θέλω να σας θυμίσω. Πάντως αυτό που διάβασα εγώ είναι ότι κάποιοι από την Τρόικα θεώρησαν ότι αυτή η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών μπορεί να λειτουργήσει ηφαισιακά και μπορεί να οδηγήσει και σε απολύσεις. Ενώ η μείωση για 13η συνεχόμενη φορά των συντάξεων που έχουν πετσοκοπεί 40% μέσα σε 4 χρόνια δεν θα λειτουργήσει ηφαισιακά. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτές είναι αιμονές. Και είναι αιμονές κάποιων νεοφιλελεύθερων που δεν καταλαβαίνουν, δεν κατανοούν ότι υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες σε μια οικονομία που για 6 χρόνια βρίσκεται σε πρόγραμμα και η οποία έχει λαϊλατηθεί και από τα 245 δις εθνικού πλούτου μέσα σε 5 χρόνια φτάσαμε στα 175 δις εθνικού πλούτου. Παρ' όλα αυτά, λέτε... Δηλαδή, καταστράφηκε το 25% του εθνικού μας πλούτου μέσα σε 5 χρόνια ακριβώς λόγω αυτών των επιλογών. Πάντως, αυτό Πρόεδρε, δεν μπορεί να μην το λαμβάνουν υπόψη. Σύμφωνοι. Λέτε όμως ότι δεν θα μειώσουμε τις συντάξεις και εννοείται τις κύριες συντάξεις. Γιατί κατ' ουσίαν οι επικουρικές θα μειωθούν και επομένως οι συντάξεις θα μειωθούν. Κύριε δηλαδή, θέλω να πω, η πρόταση που κάναμε, και η επικουρική και η κύρια στο ίδιο πορτοφόλι πάνε, στην ίδια τσέπη. Η πρόταση την οποία κάναμε και έχουμε καταθέσει όχι μόνο στους θεσμούς, διότι η διαφορά σε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση που την είχαμε ανάγκη ανεξάρτητα από το αν ήμασταν υποχρεωμένοι από τους θεσμούς, την είχαμε ανάγκη έτσι κι αλλιώς, διότι δεν έχουμε βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, διότι με τη λαϊλασία των αποθεματικών, την διαχρονική, από την εποχή του χρηματιστηρίου και των δομημένων ομολόγων έως την εποχή του PSI, αλλά και την τεράστια αύξηση της ανεργίας και την αύξηση της μαύρης εργασίας όλα αυτά τα χρόνια έχουν οδηγήσει τα ασφαλιστικά ταμεία σε ασφυξία. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι από μόνοι μας να πάμε σε μια μεταρρύθμιση για να υπάρχει δυνατότητα και σε 5 και σε 6 και σε 10 χρόνια όσοι βγουν στη σύνταξη να πάρουν μια σύνταξη της προκοπής. Θέλω να σας κάνω μερικά πρακτικά ερωτήματα. Βεβαίως, για να πάρω μερικές σύντομες απαντήσεις. Ευχαρίστω. Παράδειγμα. Διαβάζω. Θα κοπούν, λέει, οι επικουρικές πάνω από 170 ευρώ και οι κύριες πάνω από τα 1.200 ευρώ. Η πρόταση την οποία έχουμε κάνει, η πρόταση την οποία έχουμε κάνει και την καταθέσαμε και στους θεσμούς και στην ελληνική κοινωνία είναι μια πρόταση που προστατεύει πλήρως και είναι στο γράμμα της συμφωνίας τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Πλαφόν θα βάλετε, ανώτατο πλαφόν. Πλήρως. Και το λέω αυτό, γιατί η πρόταση πλαφών της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, αλλά και στη Βουλή, ήταν η άμεση εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, δηλαδή η μείωση κατά 70% σχεδόν των επικουρικών συντάξεων. Εμείς δεν έχουμε καταθέσει αυτή την πρόταση στους θεσμούς. Πλαφών, κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, έγνοια μας, να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, δεν είναι να προστατεύσουμε αυτούς που έχουν μια μεγάλη σύνταξη. Έγνοια μας είναι να προστατεύσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία που έχουν συντάξεις που είναι σχεδόν από 600 έως 1.200 ευρώ. Βεβαίως, ο στόχος μας, επαναλαμβάνω, δεν είναι να μειωθούν ούτε οι συντάξεις που είναι 1.400-1.500 ευρώ. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συζητήσουμε το να μπει πλαφόν. Ας πούμε, όμως σήμερα σας λέγω ότι το αυτό ανώτατο, έχει αποκλειστικά συμβολικό χαρακτήρα. Σήμερα διότι το είναι ανώτατο, λίγες αυτές οι συντάξεις. Σήμερα το ανώτατο όριο κύρια σύνταξης είναι στα 2.772 ευρώ. Πού θα πάει αυτό, θα πάει στα 2.200 που διαβάζω. Σας και επίσης σήμερα, αν κανείς παίρνει πολλές συντάξεις, μπορεί να παίρνει μέχρι 3 χιλιάρικα. Ναι. Αν παίρνει πολλές συντάξεις. Σας επαναλαμβάνω, τι θα λοιπόν, κάνετε με αυτά. Ότι η όποια μείωση, το όποιο πλαφόν, ανώτατο πλαφόν, θα είχε προφανώς κοινωνική αποδοχή, άρα δεν είναι ένα μέτρο που για μας είναι δύσκολο να το αποδεχθούμε ή να το προτείνουμε. Όμως έχει αποκλειστικά συμβολική αξία, διότι επαναλαμβάνω, είναι μικρός η περικοπή όγκος των δαπανών από μια τέτοια κίνηση είναι μικρή, διότι είναι μικρός ο όγκος αυτών των συντάξεων. Μάλιστα. Δεν το αποκλείω, δεν είναι κόκκινή μας γραμμή οι υψηλές συντάξεις των 3.000 ευρώ, να συνεννοούμαστε. Πού βάζετε το όριο. Θέλω να γίνει. Πού βάζετε το όριο. Πού βάζετε το όριο. Το όριο που βάλαμε. Δηλαδή το όριο προστασίας της κύριας σύνταξης είναι πού. Ακούστε με. Δεν μπαίνω σε μια τέτοια λογική, διότι η πρόταση που καταθέσαμε είναι πρόταση να μην περικοπούν οι τρέχουσες συντάξεις. Να μην περικοπούν. Η συζήτηση που γίνεται τούτη την ώρα γίνεται. Αν επιμείνουν οι απέναντι, τι θα κάνετε.
Σε τι να επιμείνουν? Στο να μειωθούν συντάξεις. Μα οι απέναντι καταρχάς πρέπει. Καταρχάς, αν ήταν να επιμένανε, θα μας το είχαν θέσει. Δεν μας το έχουν θέσει. Είναι 60 μέρες η πρότασή μας. Δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό που είπα πιο πριν. Καταθέσαμε μια πρόταση η οποία δεν είναι η επιθυμία μας. Καταθέσαμε μια πρόταση που είναι μέσα στο γράμμα της συμφωνίας. Μειώνουμε 1% το ΑΕΠ, καθιστούμε βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα, δημιουργούμε τη δυνατότητα μιας δίκαιης κατανομής των βαρών. Ναι, βεβαίως, οι μελλοντικές συντάξεις θα είναι κατά τη μικρότερες από τις σημερινές, αλλά είναι αλλιώς αυτός που θα βγει μετά από κάποια χρόνια ή τον επόμενο χρόνο, ότι μπορεί να προγραμματίσει τη ζωή του. Και αλλιώς ένας, ο οποίος παίρνει μια σύνταξη εδώ και χρόνια και έχει δει 40% μειώσεις, πρέπει να κατανοήσουμε και εμείς και οι θεσμοί και όλοι ότι αυτό δεν είναι μια αιμονή, ενάντια μάλιστα στον κόσμο της δημιουργίας, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης. Ακριβώς διότι οι συνταξιούχοι σήμερα τη σύνταξή τους, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, δεν τις παταλάνε στα μπουζούκια, αλλά μέσα από αυτή τη σύνταξη, από το υστέρημά τους, χρηματοδοτούν τα άνεργα παιδιά τους και τα άνεργα εγγόνια τους. Κύριε Πρόεδρε, όμως για να λήξουμε αυτή τη συζήτηση, όχι να κουβεντιάσουμε. Θα επιμείνετε επομένως, λέτε μέχρι τέλους, ότι είναι κόκκινη γραμμή η μη μείωση των συντάξεων? Αυτό ρωτώ. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι. Γιατί διαβάζω κάθε μέρα και ένα καινούριο σενάριο για μείωση συντάξεων. Θα επιμείνουμε στην ανάγκη να προστατευθούν οι συνταξιούχοι που έχουν δει τις συντάξεις τους τα τελευταία 5 χρόνια να μειώνονται κατά 35% μέσο όρο. Και αν θέλετε, πρέπει να παραδεχθώ ότι η πρόταση η οποία έχουμε καταθέσει έχει δημιουργήσει αντιδράσεις, κυρίως στα μεσαία στρώματα, σε ό,τι αφορά τις εισφορές. Όχι όμως σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Για τις εισφορές πολλές αντιδράσεις και στους αγρότες και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και μάλιστα θέλω να σας ρωτήσω, αυτά που υποσχεθήκατε στους αγρότες και λύθηκαν τα μπλόκα, τα έχετε συνεννοηθεί με την Τρόικα ή θα έρθει η Τρόικα στη συνέχεια και θα σας πει δεν μπορείτε να τα δώσετε αυτά? Καταρχάς να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπαμε στους αγρότες, για να υπάρχει και μία εικόνα πλήρης. Παρακολουθούσα τον κύριο Κατρούγκαλο στην εκπομπή σας. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική εκπομπή, διότι έμαθαν όσοι είδανε τι ακριβώς προτείνουμε. Και τις αδυναμίες της πρότασής μας, αλλά και τα ισχυρά χαρτιά της πρότασής μας. Ο οποίος λοιπόν έλεγε τότε ότι οι αγρότες στην πλειοψηφία τους βγαίνουν στο δρόμο, ακριβώς διότι έχουν μια μεγάλη αγωνία ότι μαζί με το ασφαλιστικό θα έρθει και ένα φορολογικό που θα τους επιβαρύνει. Στην πραγματικότητα όμως, εμείς αυτό που σχεδιάσαμε είναι το ασφαλιστικό, το φορολογικό νομοσχέδιο να έρθει όχι να επιβαρύνει, αλλά να ισοφαρίσει την όποια επιβάρυνση στον τομέα των εισφορών για τον αγροτικό κόσμο. Και αυτό διότι είχαμε μια συμφωνία τον Ιούλιο, η οποία μας ανάγκαζε και μας αναγκάζει να εναρμονίσουμε τις εισφορές του αγροτικού κόσμου, τη φορολογία του αγροτικού κόσμου, όσων δηλώνουν εισόδημα από αγροτικές εργασίες, με τη φορολογία των υπόλοιπων. Αν λοιπόν αφήναμε τη φορολογία των υπολείπων ίδια και δεν κάναμε τομή μεταρρυθμιστική και στην φορολογία εισοδήματος, τότε πράγματι θα έπρεπε να πάμε το 13 στο 26%. Και αθρηστικά αυτή, από το πρώτο ευρώ για τον αγρότη, και αθρηστικά αυτή η επιβάρυνση, με την όντως επιβάρυνση που υπάρχει στις εισφορές, με στόχο όμως ο αγρότης να μην είναι πολύ της δεύτερης κατηγορίας, αλλά να πάρει μια σύνταξη της προκοπής. Διότι το 2026, αν δεν κάνουμε ασφαλιστική μεταρρύθμιση, ο αγρότης θα παίρνει μηδέν βασική σύνταξη σε 10 χρόνια από σήμερα. Και θα παίρνει μια σύνταξη της τάξης των 280 ευρώ. Και τώρα ερχόμαστε εμείς να προσθέσουμε τα 280 στα 384. Δηλαδή θα έχουμε μια σύνταξη που θα είναι μια σύνταξη πραγματικά αξιοπρέπειας, πάνω από 600 ευρώ. Ερχόμαστε λοιπόν και τι κάνουμε? Αλλάζουμε τη φορολογία εισοδήματος και στην πραγματικότητα δίνουμε τη δυνατότητα στους αγρότες να έχουν αφορολόγητο για εισοδήματα μέχρι 9.500 ευρώ, που αν κανείς συνυπολογίσει και το γεγονός ότι υπάρχουν και οι συνδεδεμένες ή εξισωτικές επιδοτήσεις, δηλαδή όχι βασικές επιδοτήσεις, τότε κατά μέσο όρο το αφορολόγητο πηγαίνει περίπου στα 12.000 ευρώ, αυτό που ζητάνε. Και ερχόμαστε και βλέπουμε ποια είναι τα εισοδήματα που δηλώνουν οι αγρότες σήμερα. Και βλέπουμε ότι το 92% των αγροτών δηλώνει εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ.
Άρα λοιπόν ερχόμαστε και προστατεύουμε με το φορολογικό νομοσχέδιο που φέρνουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών. Δεν θα έχετε πρόβλημα με αυτά με την Τρόικα, θα έχετε, πιστεύετε? Όχι, δεν θα έχουμε, και στα τεχνικά κλιμάκια έχουμε συμφωνήσει αυτή τη μεταρρύθμιση στο φορολογικό, διότι αυτή η μεταρρύθμιση στο φορολογικό έχει και αυτή τη λογική της δικαιοσύνης. Όπως έχει και η μεταρρύθμιση ασφαλιστική. Στο φορολογικό. Δηλαδή παίρνει βάρη από τους αδύναμους και τα μοιράζει με δίκαιο τρόπο σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα. Κύριε Πρόεδρε, στο φορολογικό. Υπάρχει λοιπόν μια επιβάρυνση σε αυτούς που έχουν εισοδήματα 30.000 ευρώ. Τι τάξεως. Αλλά σε αυτούς που έχουν. Αυτοί που έχουν 30.000 ευρώ το χρόνο πάντως δεν είναι τα μεγάλα εισοδήματα. Όχι. Είναι μεσαία εισοδήματα. Έχετε δίκιο. Θα υπάρξει και, λοιπόν, και μάλιστα και στους μεγάλους, μου κάνει εντύπωση και, θέλω αυτό, σας παρακαλώ να το σημειώσετε. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Θα είναι μικρότερη στα 30.000 ευρώ, θα είναι μεγαλύτερη στα πάνω από 65.000 ευρώ. Σύμφωνοι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή θα πάμε σε συντελεστές 50-55% και μου κάνει εντύπωση ότι πουθενά δεν υπάρχει συζήτηση μέχρι τώρα. Δεν ξέρω, μπορεί να το έχετε προβλέψει. Για το τι γίνεται εκεί που υπάρχει οικογένεια. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, να φορολογείται κατά τον ίδιο τρόπο αυτός που έχει εισόδημα 30.000 ευρώ και 3 παιδιά ή 4 παιδιά ή 5 παιδιά με αυτόν που είναι εργένης και έχει 30.000 ευρώ. Κύριε Χατζηνικολάου. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, γιατί η χώρα αντιμετωπίζει και δημογραφικό και μάλιστα άγριο δημογραφικό πρόβλημα. Η φορολογία εισοδήματος αφορά το ατομικό εισόδημα. Εν τούτης, προφανώς και υπάρχουν εκτόσεις στο φόρο σε αυτούς που έχουν οικογένεια και είναι το μοναδικό εισόδημα αυτό που έχουν. Θα υπάρξουν, λέτε. Βεβαίως. Αλλά και αυτό που θέλω να πω με απόλυτη βεβαιότητα και αφορά τον αγροτικό κόσμο, προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο τις όποιες πιθανές αδικίες. Και αφορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτού, που επιβαρύνονται. Από την προσπάθεια εφαρμογής, κατά τα άλλα, ενός στη φιλοσοφία του απόλυτα δίκαιου μοντέλου, προσπαθούμε να τις αμβλύνουμε. Για παράδειγμα, αυτό που είπατε έχει μία άμεση εφαρμογή στον αγρότη, ο οποίος τώρα θα κληθεί να δώσει ασφαλιστική κάλυψη και στη γυναίκα του. Και λέει, δικαίως ο αγρότης, να πληρώνω εγώ δύο εισφορές υψηλές σε μία οικογένεια είναι δυσβάστακτο. Ερχόμαστε λοιπόν και δίνουμε τη δυνατότητα μέσα στην οικογένεια ο ένας εκ των δύο να έχει εργόσιμο και να ασφαλίζεται μέσα από τη διαδικασία του εργοσίμου. Μία τομή η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στον αγρότη να δηλώνει και ένα μεγάλο μέρος των εξόδων του ετησίως, διότι όλοι γνωρίζουμε, ιδίως όσοι έχουμε μία επαφή με γεωργικές δραστηριότητες, ότι το μάζεμα της ελιάς ή, εν πάση περιπτώσει, πολλές από τις αγροτικές δουλειές συνήθως γίνονται από εργάτες γης ως επιτοπλίστων μετανάστες και δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο και καμία ασφαλιστική εισφορά για τις δραστηριότητες αυτές. Τώρα λοιπόν με το εργόσιμο που το κάνουμε υποχρεωτικό θα δίνουμε τη δυνατότητα στους αγρότες να αποσαφηνίζουν και να δηλώνουν ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εκπίπτουν από τα έξοδά τους ένα σημαντικό μέρος της εργασίας. Δεν μου είπατε όμως αν θα πάμε σε συντελεστές του 50 ή του 55%. Κύριε Χατζηνικολάου, λέω για τα εισοδήματα πάνω από 30 ή πάνω από 65.000. Αν θα φτάσουμε σε αυτό το συντελεστή του 50, θα αφορά εισοδήματα πάνω από 65.000 ευρώ, τα οποία είναι ελάχιστα. Αλλά θέλω να το επαναλάβω αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή μίλησε για ταξικό μίσος. Όχι, δεν είναι ταξικό μίσος. Είναι κοινωνική δικαιοσύνη. Έχουμε να μοιράσουμε το βάρος, γιατί έχουμε ένα βάρος. Σηκώνουμε ένα άχθος. Και να σας πω και κάτι που νομίζω θα συμφωνήσετε σε αυτό. Αν δεν καταφέρουμε να παράξουμε πλούτο, δεν θα βγούμε από την κρίση. Αν αυτά τα. Το 25% του πλούτου που καταστράφηκε τα 5 προηγούμενα χρόνια. Με τη μεγάλη φορολογία δεν θα βγούμε από την κρίση. Το να, υπάρξει ανάπτυξη. Άρα λοιπόν λέμε το εξής. Θέλουμε ένα δίκαιο σύστημα φορολογικό που να μοιράζει τα βάρη δίκαια, όπως λέει το σύνταγμά μας. Το σύνταγμά μας λέει ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του να φορολογείται. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ώστε να παραχθεί νέος πλούτος και να αυξηθούν τα εισοδήματα.
να αυξηθούν και να υπάρχει φορολογία δίκαιη ανάμεσα στα εισοδήματα. Αν το κράτος στραγγίζει μέσω της φορολογίας ό,τι υπάρχει, δεν θα υπάρξει νέος πλούτος. Νέος πλούτος θα δημιουργηθεί μέσα από τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Νέος πλούτος θα δημιουργηθεί μέσα από τις επενδύσεις τώρα που θα έρθουν. Τώρα θα θυμώσετε πάλι. Νέος πλούτος. Γιατί θα σας πω ότι δεν η κυβέρνησή θυμώσω, σας... αλλά αυτό είναι μια αλήθεια. Θα σας πω ότι δεν θα έρθει μέσα από τη μικρότερη φορολογία εμφανίζει το τελευταίο. Γιατί τα κύριε προηγούμενα πρόεδρε, χρόνια είχαμε είπατε... μικρότερη φορολογία και δεν υπήρξε νέος πλούτος. Μου πατήσατε τον γκάλο, γιατί είπατε αναπτυξιακός νόμος. Είχατε υποσχεθεί εσείς προσωπικά ότι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα είχαν ψηφιστεί στη Βουλή 9 νόμοι. Όχι. Καινούργοι. Δεν είχα πει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Είχατε πει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Είχα δηλώσει στο και τελευταίο... Και έχω την αίσθηση... Στο τελευταίο να τελειώσω το ερώτημα. Έχω την αίσθηση... Δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό, μου, ότι το σύνδρομο... Είναι έτοιμος ο νόμος. Ότι το, ο νόμος είναι έτοιμος, αλλά η συνέντευξη αναβλήθηκε, στη Βουλή δεν έχει πάει, η διαβούλευση δεν έχει αρχίσει και είναι άλλοι 6 νόμοι τέτοιοι, τους βγάλαμε εμείς το Σάββατο στην αγορά, οι οποίοι είναι έτοιμοι και δεν προχωρούν. Τι είναι αυτό τώρα, κατέβηκαν τα μολύβια μέχρι να τελειώσει όχι, η αξιολόγηση. Κύριε, μου θυμίζει λίγο το Σαμαρά και το σύνδρομο Σαμαρά μετά τις ευρωεκλογές του 2014. Καταρχάς να πω ότι πράγματι γιατί ήταν καθυστερείτε. Εύστοχο το δημοσίευμα αυτό, διότι πράγματι οι νόμοι αυτοί όπως καλά λέτε, είναι οι πληροφορίες σας είναι έγκυρες, είναι έτοιμοι, τους έχουμε επεξεργαστεί. Βεβαίως να πω για να μην υπάρχει παρεξήγηση ότι η εξαγγελία που έκανα στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της προηγούμενης χρονιάς αφορούσε το πρώτο εξάμηνο του 2016, δεν αφορούσε τους πρώτους 2 μήνες. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το επόμενο διάστημα, μέσα στο Μάρτιο, σκοπεύουμε να καταθέσουμε τόσο τον νέο αναπτυξιακό νόμο, όσο και το νομοσχέδιο για τα αδήλωτα εισοδήματα του εξωτερικού, όσο και το νομοσχέδιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, που είναι ένα πολύ χρήσιμο νομοσχέδιο για την αγορά, και το λαθρεμπόριο καπνού. Και μάλιστα, η επιδίωξη του Οικονομικού Επιτελείου είναι αυτά τα 4 νομοσχέδια, αν είναι δυνατόν, να κατατεθούν μέσα στο Μάρτιο, παράλληλα με το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο. Ερώτηση. Η Τρόικα πότε επιστρέφει? Και περιμένατε ποτέ ότι εσείς που λέγατε «Κυρία Μέρκελ, go back», θα φτάνατε στο σημείο να έχετε αγωνία και να παρακαλάτε την Τρόικα να επιστρέψει? Κύριε Χατζηνικολάου, για να μην σας πω βέβαια τα ερωτήματα που έρχονται εδώ για το δημοψήφισμα, θα σας τα πω μετά. Θα απαντήσω λοιπόν μια και καλή σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ας πούμε για το δημοψήφισμα, ρωτά ένας φίλος. Πώς μετέφρασε το όχι μου σε ναι? Ποιος τον εξουσιοδότησε το όχι που είπα να το μεταφράσει σε ναι σε τρίτο μνημόνιο? Και έχω άδικο να νιώθω προδομένος από αυτόν? Μάλιστα, κύριε, τελειώνει την ερώτησή αυτή, του για να τελειώνει με αυτή... γιατί ρε Αλέξη. Έτσι, για να τελειώνει γιατί... λοιπόν αυτή η πλάκα, κύριε Χατζηνικολάου. Το Γενάρη πήρα εντολή για διαπραγμάτευση. Και επειδή έχετε απέναντί σας τον Τσίπρα και όχι τον Σαμαρά και όχι τον Παπανδρέου ή οποιονδήποτε άλλον, θέλω να σας πω ότι δεν υπήρξε άλλος πρωθυπουργός που να πάει αυτή την κόντρα μέχρι τέλους, παίζοντας το κεφάλι του, αλλά όχι το μέλλον του ελληνικού λαού. Όταν συνειδητοποίησα μετά το δημοψήφισμα ότι η επιμονή μου θα ήταν να παίξω το μέλλον της χώρας και του λαού, έκανα πίσω. Αλλά μόνο τότε έκανα πίσω. Δεν έκανα πίσω ούτε στις απειλές, ούτε στους εκβιασμούς, ούτε στις πιέσεις που δέχτηκα μέσα και έξω από τη χώρα. Και όταν έκανα αυτόν τον συμβιβασμό, όταν κάναμε αυτόν τον συμβιβασμό, τότε είχα το σθένος να μην τον κρύψω κάτω από το τραπέζι και να ζητήσω ξανά την έγκριση του ελληνικού λαού. Με βάση τη συμφωνία που ήταν πάνω στο τραπέζι. Και πήρα την έγκριση του ελληνικού λαού, διότι κάποιοι ξεχνάνε ότι γίνανε εκλογές και στις 20 του Σεπτέμβρη. Διαβάσατε από τον τόπο. Τι είπε ο άρα κύριος λοιπόν να τελειώνει αυτή η πλάκα. Διότι όταν εγώ έκανα διαγγέλματα και ήμουνα με την πλάτη στον τοίχο και πήγαινα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχα απέναντί μου τα μισά έδρανα του Κοινοβουλίου και εντός κάποιους να με περιμένουν να κονίζοντας τα μαχαίρια για ειδικά δικαστήρια. Τότε λοιπόν, τότε εγώ έβγαινα στον ελληνικό λαό και έλεγα την αλήθεια. Τι? Ότι δεν θα βγάλω τη χώρα από το ευρώ, αλλά θα διεκδικήσω με τη δύναμη της ψυχής, της ψήφου και της ψυχής του ελληνικού λαού μια καλύτερη συμφωνία. Και πιστεύω ότι την πήρα
Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν σημάδια εκδικητικότητας στις δύο συνόδους κορυφής που έγιναν μετά το δημοψήφισμα. Κύριε Πρόεδρε, ο Βαρουφάκης είπε σε μια συνέντευξή του ότι στην πραγματικότητα το Μαξίμου τότε ήθελε να βγει ναι στο δημοψήφισμα, με μικρή όμως διαφορά, για να το υλοποιήσει στη συνέχεια. Και ότι αυτό εισέπρατε εκείνος από τις επαφές του και από τις συνομιλίες του με τα στελέχη του Μαξίμου. Κύριε Χατζηνικολάου, λυπάμαι. Αλλά είναι μια απολύτως ανόητη κριτική αυτή. Και είναι ανόητη, διότι αν χάναμε το δημοψήφισμα, είχα βγει και είχα δηλώσει ότι δεν πρόκειται να παραμείνω ο Πρωθυπουργός. Και κάποιοι εκείνες τις μέρες που ο κύριος Βαρουφάκης έλεγε παρόμοια ανοησίες, δεν έχω μιλήσει ποτέ με τέτοια σκληρή γλώσσα, δεν έχω μιλήσει με σκληρή γλώσσα για κανένα πρώην συνεργάτη μου. Και τιμώ την πολιτική διαφωνία. Τιμώ απόλυτα την άποψή του για το αν έπρεπε ή όχι να υπογράψουμε. Αλλά δεν δέχομαι επί του ηθικού πεδίου μύγα στο σπαθί μου. Εκείνη λοιπόν τη μέρα, εκείνες τις μέρες, κάποιοι ετοιμαζόντουσαν να έρθουν την άλλη μέρα στο Μαξίμου και να το καταλάβουν. Τώρα που η χώρα είναι σωσμένη, οι τράπεζες ανακεφαλοποιημένες, μιλούν για ειδικά δικαστήρια. Ποιοι ετοιμαζόντουσαν να καταλάβουν το Μαξίμου? Δεν θυμάστε τα Twitter του κυρίου Τζίμερου και όλων αυτών που έλεγαν να πάμε την επόμενη μέρα στο Μαξίμου, τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Ξεχάσαμε το κλίμα εκείνη τη εποχή. Ξεχάσαμε τι μύδρους έβγαζαν. Βεβαίως όχι όλοι, αλλά η πλειοψηφία τότε των μέσων ενημέρωση. Δηλαδή υπήρχαν και κάποιοι που νυφάλια κάναν κριτική. Εγώ την κριτική τη δέχομαι. Και αν θέλετε, δέχομαι και την κριτική αν έκανα ή δεν έκανα σωστή διαπραγμάτευση. Δεν δέχομαι όμως επί του ηθικού πεδίου κριτική και λάσπη. Τώρα, δεν μου απαντήσατε πότε επιστρέφει η Τρόικα. Ξέρουμε. Έχουμε ειδοποιηθεί. Πότε έρχεται? Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο συμβαίνει τούτη την ώρα είναι η προσπάθεια να πιστεί το Ταμείο, να συμφωνήσει, να κάνει μια στροφή στο ρεαλισμό. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι μετά την συμπίπτουνε η έκτακτη σύνοδος κορυφής με το Eurogroup. Μετά την ερχόμενη Δευτέρα, λοιπόν, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πότε θα γυρίσουν. Η δική μου, λοιπόν, η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει επιστροφή στο πρώτο δεκαήμερο του Μάρτη και η δυνατότητα να προχωρήσουμε στην κατάθεση των κρίσιμων νομοσχεδίων, του ασφαλιστικού, του φορολογικού, και αυτών των τεσσάρων που σας είπα όμως, μέσα στο Μάρτιο. Λέτε ότι μπορεί να τελειώσουμε μέχρι το τέλος Μαρτίου με την αξιολόγηση? Λέω, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει αγωνία στην αγορά, μεγάλη. Λέω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της οικονομίας. Τώρα εδώ ένας φίλος μου στέλνει μήνυμα. Τον Βαρουφάκη τον διάλεξες εσύ, μου γράφει η Νίκο Χατζηνικολάου, ή ο κύριος Τσίπρας? Και το λέει βεβαίως για όσα πριν από λίγο μου απαντήσατε σε σχέση με τη συγκεκριμένη δήλωσή του. Και θέλω να σας ρωτήσω και να έχω μια ευθεία απάντηση, αν αυτή ήταν μια ατυχής επιλογή. Και αν η επιλογή Βαρουφάκη και η δημιουργική ασάφεια, όπως την ονόμαζε τότε, οδήγησε τη χώρα στην περιπέτεια μιας πολύμηνης διαπραγμάτευσης, που ίσως αν είχε λήξει στα τέλη εκεί στις 25 Φεβρουαρίου του 2015, αν αντί για τη δημιουργική ασάφεια είχατε καταλήξει σε συμφωνία, ίσως και να ήταν και καλύτερη από αυτή που πετύχατε μετά τον Αύγουστο. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτές είναι ερωτήσεις με πολλά αν. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Κάποια στιγμή και ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταλήξει και εγώ θα είμαι σε θέση με μεγαλύτερη ευκολία να σας πω. Δεν έχω το λόγο να μην παραδέχομαι ότι γίνανε λάθη δικά μου. Διότι τα λάθη τα χρεώνει τον Πρωθυπουργός και όχι υπουργοί. Από εκεί και πέρα, και δεν το λέω αυτό για δικαιολογία. Το λέω για να πω ότι ήταν τόσο δύσκολα τα δεδομένα στην Ευρώπη πέρυσι και τόσο μόνη η Ελλάδα σε αυτόν τον δρόμο, που ακόμα και αν δεν υπήρχαν λάθος επιλογές, οι αποφάσεις τελικές θα ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Εγώ θέλω να αποκαλύψω τώρα κάτι που μου είχε πει
Και το λέω γιατί φαντάζομαι δεν θα έχει και ο ίδιος αντίρρηση να αποκαλυφθεί. Ο φίλος της Ελλάδας, κατά τα άλλα, αλλά τότε κριτής αυστηρός, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν είχα τελειώσει αυτή την δύσκολη ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχα καταφέρει εντός εισαγωγικών να διχάσω το κοινό, να έχω όλους του Λαϊκού Κόμματος να με αποδοκιμάζουν και όλους της Σοσιαλδημοκρατίας και των Πρασίνων και των της Αριστεράς να με επιδοκιμάζουν. Και του λέω, κατάφερα και κέρδισα το κοινό σου, τους Σοσιαλδημοκράτες. Και μου απάντησε ότι ξέρεις κάτι. Οι Σοσιαλδημοκράτες, και αυτό αφορούσε και αυτούς που ήταν σε κυβερνήσεις, η καρδιά τους είναι μαζί σου. Το μυαλό τους όμως είναι εναντίον σου. Γιατί? Διότι αν μια κυβέρνηση έξω από τα πλαίσια, τελείως τότε, κατάφερνε αυτά που δεν κατάφεραν και σοσιαλδημοκρατικά και κόμματα βεβαίως της ευρωπαϊκής δεξιάς, τότε και αναφέρομαι σε χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία. Τώρα λοιπόν είναι και το μυαλό τους μαζί σας, γιατί ακούω έντονη φημολογία για το ενδεχόμενο ένταξης του ΣΥΡΙΖΑ στο Σοσιαλιστικό Ευρωπαϊκό Κόμμα. Ναι, δεν θα υπάρξει ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει σε μια διαφορετική πολιτική οικογένεια. Όμως είναι ένας όμορος χώρος που μας ενδιαφέρει αυτός ο χώρος να πάει προς τα αριστερά. Με την έννοια του να πάει σε πιο ριζοσπαστικές, προωθητικές, ευρωπαϊκές θέσεις. Αυτό για σας το ενδιαφέρει καλό της Ευρώπης ή έχετε και για το καλό της Ελλάδας. Ή έχετε μετατοπιστεί εσείς προς τα δεξιά και τον αισθάνεστε πια πιο φιλικό το χώρο αυτό από ότι την ευρωπαϊκή αριστερά? Κύριε Χατζηνικολάου, αν δεν είχαμε τις εξελίξεις στην Ευρώπη, αυτό ήταν μια κριτική εύλογη. Όμως πριν από λίγους μήνες σχηματίστηκε μια κυβέρνηση στην Πορτογαλία που ένα χρόνο πριν κανείς δεν θα πίστευε ότι θα μπορούσε να σχηματιστεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα εκεί, προσέξτε, όχι μόνο το αντίστοιχο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα και τον μπλόκο το αντίστοιχο του ΣΥΡΙΖΑ στην Πορτογαλία στηρίζουν μια κυβέρνηση σοσιαλιστών. Κύριε Πρόεδρε, και έχουν μια αγαστή συνεργασία. Με όλο το σεβασμό, σε τι διαφέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις και σε τι διαφέρει ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός από τους προηγούμενους μνημονιακούς πρωθυπουργούς? Τι είναι αυτό το οποίο κάνει τη διαφορά? Γιατί εσείς είστε αριστεροί και οι προηγούμενοι ήταν μνημονιακοί? Σε τι διαφέρει? Τι διαφορετικό έχετε κάνει? Θα μπορούσα να μιλάω. Δεν εφαρμόζεται ένα μνημόνιο κι εσείς? Και μάλιστα πολλοί λένε ότι είναι και πιο βαρύ αυτά. Θα μπορούσα να μιλάω αρκετή ώρα γι' αυτό. Πρώτα και κύριε, εμείς κύριε Χατζηνικολάου δώσαμε τη μάχη και τη φτάσαμε ως το τέρμα. Με κίνδυνο να μπορείτε να μας κατηγορείτε εσείς ότι διακινδυνέψαμε την οικονομία. Τη δώσαμε όμως τη μάχη. Δεύτερον, όταν φέραμε μια συμφωνία. Εκ του αποτελέσματος κρινόμενη έφερε μνημόνιο. Έφερε μια συμφωνία. Και βαρύ. Έφερε μια συμφωνία η οποία ήταν πολύ καλύτερη από τα δεδομένα που είχαμε όταν πηγαίναμε σε δημοψήφισμα τον ελληνικό λαό. Διότι τότε είχαμε όλα αυτά τα μέτρα και πολύ χειρότερα. Και θυμίζω ότι τότε για τα χειρότερα μέτρα που έλεγε άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ, που έλεγε άμεση μείωση, κατάργηση της επιστροφής φόρου στους αγρότες, που έλεγε ακόμα, αν θυμάμαι καλά, και την εφαρμογή μέτρων αρνητικών στα εργασιακά, τότε είχαμε τον εκπρόσωπο της ΓΕΣΕΕ και τον εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ να διαδηλώνουν υπέρ του ναι. Θυμηθείτε το. Και εμείς φέραμε μια συμφωνία η οποία δεν είναι πεντάμινης κάλυψης όπως ήταν αυτό που μας έδινε ο κύριος Γιούνκερ, και με ανοιχτά τα μέτωπα για να δώσουμε τη μάχη να προστατεύσουμε τον ελληνικό λαό για τις συντάξεις του, για την πρώτη κατοικία, για τη δίκαιη διανομή των βαρών και για τη δίκαιη διανομή του μερίσματος όταν θα βγούμε από την κρίση. Κύριε Χατζηνικολάου, γιατί οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις δεν φέρανε κανένα νόμο για την ανθρωπιστική κρίση? Αυτόν. Αυτόν που καταφέραμε να φέρουμε εμείς. 400.000 άτομα σήμερα προστατεύονται με τον τρόπο που προστατεύονται. 150.000 δικαιούχοι έχουν κάρτα σύντησης. 21.000 δικαιούχοι έχουν επίδομα ενοικίου. Με αυτά που μπορούμε, με αυτές τις δυνατότητες. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης πηγαίνει σε 30 δήμους. Το παράλληλο ξεκινάμε πρόγραμμα.
ψηφίσαμε το παράλληλο πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Πριν από τον Ιανουάριο του 2015 για 2 δις. Το παράλληλο πρόγραμμα που ψηφίσαμε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Και το Σεπτέμβριο για 200 εκατομμύρια. Το παράλληλο πρόγραμμα που ψηφίσαμε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα δίνει τη δυνατότητα σε 2.500 συμπολίτες μας να έχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συνταγογράφηση στα ελληνικά νοσοκομεία, στα δημόσια. Γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν το έκαναν αυτό, αφού είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν? Προχωρούμε σε προγράμματα με τις δυνατότητες που έχουμε. Σε 30 δήμους της χώρας, 8 μήνες εργασίας, που θα αφορούν 6 συν 12.000 άνεργους συμπολίτες μας, για να αντιμετωπίσουμε, ιδίως σε δήμους υψηλής ανεργίας, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Δώσαμε τη δυνατότητα όλο το προηγούμενο διάστημα, μέσα από τις διαφορετικές παρεμβάσεις. Ο Σαμαράς έδινε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Μιλάτε, κύριε Χατζηγιάννη. Το δοκίμαζε πιλωτικά σε 15... Εγώ δεν πανηγυρίζω γι' αυτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν μια κυβέρνηση αριστερή ή κοινωνικά ευαίσθητη. Και σας λέω λοιπόν ότι τον χρόνο της μεγάλης κρίσης η ανεργία στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελστάτ, πήγε από το 26% στο 24,5%. Εγώ δεν μιλάω για success story. Αλλά αυτά δεν γίνανε τυχαία. Έγιναν διότι αναδιοργανώθηκαν τα προγράμματα, έγινε διότι καταφέραμε και απορροφήσαμε το 98% του ΕΣΠΑ, και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να δίνουμε την έγνοια μας κυρίως στους πιο αδύναμους. Αν εσείς έχετε να μου προτείνετε έναν άλλο τρόπο, πιο ριζοσπαστικό και πιο αριστερό να βγούμε από την κρίση, παρακαλώ να τον καταθέσετε. Δεν είναι η δουλειά μου. Η έξοδος από το ευρώ, δεύτερον, που ήταν η εναλλακτική επιλογή, δεν θα ήταν πιο αριστερό τρόπο. Αν περιμένετε από μένα να προτείνω κάτι πιο αριστερό, δεν είμαι ο κατάλληλος. Είμαι βέβαιο γι' αυτό. Θέλω λοιπόν να σας πω και να βάλω μια τελεία. Ναι. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ δεν έρχεται να διαχειριστεί μια κατάσταση κανονικότητας, όπως αυτή που διαχειρίστηκε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2010. Έρχεται να διαχειριστεί. Η κυβέρνηση Σαμαρά είχε κανονική κατάσταση. Όχι βεβαίως. Ναι, αλλά θυμηθείτε τι λέγατε. Όχι βεβαίως, αλλά η κυβέρνηση Σαμαρά, όλο το προηγούμενο διάστημα, ούτε προσπάθησε να φροντίσει έστω για μια ασπίδα προστασίας για τους πιο αδύναμους, ούτε διαπραγματεύτηκε. Ούτε δεν το εφήρμοσε. Δεν το εφήρμοσε. Και το κυριότερο, κύριε Χατζηνικολάου. Η κυβέρνηση Σαμαρά ήρθε για να αξιοποιήσει ένα σύστημα προστασίας των ευνοημένων και διαπλοκής και διαφθοράς που είχαν δημιουργήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θα έρθω σε αυτά τώρα. Προκειμένου γιατί να φτιάξει μια ασπίδα προστασίας για τις πολιτικές που εφήρμοζε. Τριγυρνάει και διότι μια γάτα Ιμαλαΐων εδώ. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ ως πρωθυπουργός όσα στικάκια μου δώσανε τα παρέλαβα και τα έδωσα στους αγγελείς. Και οι εισαγγελείς βγάζουν λαβράκια. Και οι εισαγγελείς κάνουν δουλειά και φέρνουν χρήμα στο δημόσιο ταμείο. Διότι εμείς προσπαθούμε με τις λιγοστές δυνατότητες που έχουμε να βάλουμε μια τάξη σε αυτή την γάγγρενα της πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου. Πρέπει να υπάρξει πάμε δικαιοσύνη. Σε μια μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, κύριε Πρόεδρε, θα σας ρωτήσω για τα σενάρια περί οικουμενικής κυβέρνησης. Τι θα γίνει αν η αξιολόγηση δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς? Θα πάμε σε εκλογές, θα στηθούν μέσα σε 1,5 χρόνο για τέταρτη φορά κάλπες? Και επίσης θα σας ρωτήσω για την ανάπτυξη, αν υπάρχει εθνικό σχέδιο και πώς κινούμαστε για την ανάπτυξη. Θα σας ρωτήσω για το κομματικό κράτος που πολλοί σας κατηγορούν ότι πάτε να στήσετε και για τις συναντήσεις σας με τον εκδότη και πρόεδρο του ΔΟΛ, τον κύριο Σταύρο Ψυχάρη, και για αυτή τη γάτα Ιμαλαΐων, που δεν ξέρω ποιος ήταν η γάτα σε αυτή τη συνάντηση, αλλά θα το δούμε σε λίγα λεπτά.